σημερινή συνάντηση ήταν με θέμα καθαρά την τροποποίηση των προηγούμενων αποφάσεων του τελευταίου μήνα όσον αφορά τη δωρεάν διανομή ροδακίνων κυρίως. Και ακολουθούν έπονται και διάφορα προϊόντα. 8 του μήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε κανονισμό για τη δωρεάν διανομή στα προϊόντα αυτά που πλήττονται από το εμπάργο της Ρωσίας. Σήμερα είναι 2 Σεπτεμβρίου και ακόμη δεν έχει κυλήσει τίποτα κανονικά. Μέχρι τώρα αποφάσεις ήταν δυσλειτουργικές και το μόνο που δημιουργήσαν ήταν προβλήματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις διανομές, δεν μπορούσαμε να κάνουμε χυμό και περίτω να πω ότι η τελευταία ΙΕΑ που βγήκε το χυμό ήταν 28 του μήνα, Αυγούστου. Υπάρχουν αρκετές ποσότητες όπου θα πρέπει να διατεθούν στη δωρεάν διανομή. Ελπίζουμε να μπουν και οι ενώσεις των πολυτέκνων, ούτως ώστε να αυξηθεί το πεδίο των ωφελουμένων, γιατί ο χρόνος που έχει μείνει είναι πάρα πολύ λίγος, ώστε να απορροφηθεί το κονδύλι που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με αυτά που ανέφερε ο κύριος Κουτλιάμπας και ένα από τα ζητήματα επίσης που θέσαμε είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραχθεί χυμός έτσι ώστε να διανεμηθεί στα σχολεία, στα παιδιά. Ζητήσαμε λοιπόν η σχέση 8,5 κιλά φρούτου προς ένα που έχει οριστεί από την τελευταία υπουργική απόφαση να αλλάξει, ούτως ώστε να μπορούμε να καλύψουμε το αυξημένο κόστος παραγωγής χυμού αντί με ζάχαρη, με φυσικό χυμό στα φιλιού. Ο Υπουργός δέχτηκε να κάνει αυτή την αλλαγή στην υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαθέσουμε και χυμό το χειμώνα στα σχολεία. Επίσης, μια αλλαγή που ζητήσαμε πρόσθετη είναι να αυξηθεί η ποσότητα του προσχυμοποίηση προϊόντος από τους 3.000 τόνους στους 5.000 τόνους, όπως ήταν και πέρσι, διότι έτσι, κατά την άποψή μας, θα υπάρχει δυνατότητα να διατεθεί με μεγαλύτερη ευκολία το προϊόν, βέβαια, και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ανταγωνιστικό, σύμφωνα με τις δηλώσεις των βιομηχανιών, αλλά και των αρμοδίων φορέων.